Καλησπέρα. Σήμερα θέλω να σας δείξω. Αυτό είναι ένα σκουπάκι Black & Decker, το οποίο είχε δέσει μπαταρίες εδώ πέρα εδώ, τις τρεις. Μετρώντας με το πολύμετρο διαπιστώσαμε ότι είναι 3,5 volt, περίπου 3,4, 1,2 καθημία είναι. Και σήμερα θα κάνουμε την εξής πατέντα. Έχω βγάλει δύο μπαταρίες από UPS παλιό, το οποίο έχει χαλάσει, και θα προσαρμόσουμε τις τρεις μπαταρίες αυτές εδώ, που ήταν σε αυτή τη διάταξη, με αυτές εδώ τις δύο. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές είναι εύκολο να το κάνεις, απλά πρέπει να δώσεις πλην-πλην, συν-συν, κοινό καλώδιο για να πάει προς το μηχανισμό εδώ, που εδώ πάλι πάει συν και πλην, και διαλέγεις τους πάροχους, μπορεί να κολλήσεις με το κολλητήρι, με ένα σύστημα το οποίο είναι εδώ με κόλληση που την πατάς πάνω και κάνει σαν ηλεκτροπόντα, να το πεις και έτσι. Αυτές οι μπαταρίες κοστίζουν γύρω στα 4,5 ευρώ 5, τις πουλάνε πολλά καταστήματα. Αυτή είναι πολλά αμπερόρια, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω αυτές. Συνήθως γι' αυτό βάζουν μικρές των 1,2 λόγω των αμπερορίων. Δηλαδή αυτή εδώ πέρα εδώ γράφει ότι είναι 1500, δηλαδή είναι 4,500 και αυτές περίπου κάπου τόσο είναι οι δύο. Στη συνέχεια θα τα κολλήσω, είτε με το κολλητήρι σας είπα, είτε με αυτή την πόντα, που έχω ένα μηχάνημα που κάνει αυτή την πόντα, αλλά χρειάζεται να κάνω μια άλλη πατέντα για να το λειτουργήσω, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο με το ρεύμα. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να τα κολλήσω με το κολλητήρι και θα σας δείξω τη συνέχεια. Λοιπόν, εν τέλει έγινε συγκόλληση με το σύστημα αυτό, γιατί με το κολλητήρι δεν μπορούσα να τα κολλήσω, να δούμε μακριά. Εύκολο, και αυτό είναι μια άλλη πατεντούλα. Θα τη δείξω κάποιο άλλο βίντεο πώς δουλεύει. Πατώντας τα δύο κουμπιά εδώ, δίνεις ρεύμα κανονικά εκεί και κάνεις αυτή την ηλεκτροπόντα σε μπαταρίες και σε πολλά άλλα πράγματα. Θα τα δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο σίγουρα. Να αυτό σας το υπόσχομαι. Είναι μια εύκολη κατασκευή και αυτό, αλλά και αυτό εδώ. Προσεκτικά το κρατάμε από εδώ, ώστε να μην έχουμε κάποια θέματα με ηλεκτροπληξία. Πατώντας το κουμπί, κάνουμε την πόντα. Είναι κανονικά μια πόντα που, αν θα δείτε στο εξωτερικό, ποντάρουν όλες τις μπαταρίες. Βγάλε και ένα-δύο και κολλάς. Σε λίγο θα κάνουμε τη δοκιμή στο μηχάνημα και θα δείτε και εσείς πώς δουλεύει. Λοιπόν, μόλις προσάρμοσα λίγο τις μπαταρίες λόγω του όγκου, γιατί αυτές εδώ είναι λίγο μακρύτερες, δεν μπορούσα να τις προσαρμόσω σε αυτό εδώ. Θα γίνει μια πατεντούλα, θα κολληθούν εδώ με λίγο θερμοσιλικόνι απ' έξω. Ακούστε. Είναι έτοιμο για να κάνουμε και το τεστ. Το μοναδικό πρόβλημα που συναντήσαμε ήταν ότι δεν μπορούσαμε να προσαρμόσουμε μέσα εδώ. Και είχε κάποιες βασούλες που στηρίζει τη φτερωτή και δεν ήθελα να τις πειράξω. Εδώ ήταν που μπαίνανε οι νήμιοι μπαταρίες. Δεν ήθελα να σπάσω εδώ τη βασούλα που ακουμπάει. Τα μπαίνανε και μέσα, αλλά θα μου δημιουργούσαν προβλήματα στη φτερωτή και δεν θα είχε καλή αναρρόφηση. Λοιπόν, αυτή είναι μια πατεντούλα από το κανάλι George Mathews. Πώς μπορούμε να επισκευάσουμε κάποια σκουπάκια που κάνουν γύρω σε 30-40 ευρώ μόνοι μας. Σίγουρα ότι αν βάζαμε μικρότερες μπαταρίες θα μπορούσαμε να το πετύχουμε, αλλά αυτές εδώ είναι πανάκριβες. Δηλαδή αν τις πάρεις θα τις πληρώσεις παραπάνω από 15-20 ευρώ. Τώρα εγώ κατάφερα και τις βρήκα από ένα παλιό που είχα UPS. Τις έβγαλα από εκεί. Πιστεύω είναι μια φτηνή λύση. Από το να το πετάξουμε, του δίνουμε ακόμα μια ζωούλα και μάλιστα έχουμε και εξωτερικά τις μπαταρίες για όποτε θα λύσουμε να τις πετάξουμε. Θα το φτιάξω, θα βάλω μπροστά και το υπόλοιπο, θα τραβήξω ένα βιντεάκι να δείτε την αρρώφηση που κάνει και μετά ό,τι άλλο θέλετε πάνω στο σχολιασμό και στην ιδέα που σας έδωσα. Είναι πολύ συμπαθητική, να μου τη γράψετε κάτω από το βίντεο μου. Γεια σας. Δείτε τώρα, κολλήθηκε η μπαταρία. Αυτό φαίνεται. Τι κάνει. Thank you.
είναι χαλιτάκια δύσκολα. Σοπατάκι λίγο. Δεν ξέρω που κατά πόσο φαίνεται τώρα και σκοτάδι εδώ, να βάλω λίγο φλάς, ένα λεπτό λιγάκι. Καλύτερα τώρα μου φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, μία πατέντα από το κανάλι George Morsos. Ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας.